τον συνασπισμό και στη συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή του. Ορκών. Με τον κύριο Δραγασάκη είμαστε οι συντάκτε του κοινού πορίσματος το 1988 ανάμεσα στην ΕΑΡ του Λεωνίδα Κύρκου και στο κουκούέ του Χαρίλο Φλωράκη που δημιούργησε το συνασπισμό. Έχω διαβάσει από τότε εκατοντάδε ρεπορτάζ για συνεδριάσει οργάνων που μετήχα υπερβολικών. Ότι διαλύεται ο συνασπισμό, διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, καταστρεφόμαστε. Μετά από 25 χρόνια η εξέλιξη αυτού του κόμματο μαζί και με άλλου, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια νέα ποιότητα σε σχέση με τον συνασπισμό, κυβερνά τη χώρα. Αυτό είναι η απάντησή μου στο ένα σκέλο του ερωτήματο. Το δεύτερο. Ο Γιάννη του Αδραγασάκη, γιατί έτυχε να είμαι παρόν σε αυτή τη συνεδρία. Γι' σε ένα μεγάλο τιμέρο. Συνήθω δεν είμαι, γιατί είμαι στι Βρυξέλλε. Ναι. Ε, ναι, ναι, ήσασταν παρόν. Στη διάρκεια ναι, τη παρουσία του κυρίου Αδραγασάκη. Ο κ. Τραγασάκη είπε αυτό που σα είπα και εγώ στην αρχή, ότι καταβάλλεται μια προσπάθεια εντατικοποίηση, ώστε να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα, ώστε στο, στη Σύνοδο Κορυφή να καταβληθεί μια προσπάθεια σε πολιτικό επίπεδο για λύση εκεί που παραμένουν αποστάσει στη συζήτηση των τεχνοκρατών. Yeah. Δεν είπε ότι θα υπάρχει συμφωνία. Μάστε. Πολύ περισσότερο Μάστε. μέτρα yeah, νομοθέτηση συμφωνία μέχρι τις 19. Δεύτερον. Η απόφαση της πολιτικής γραμματείας είναι μια απόφαση που κατά την εκτίμησή μου στηρίζει τη μάχη που δίνει η κυβέρνηση και ο Τσίπρας. Ωραία. Αν ήμουνα παρόν ή μέλος της γραμματείας θα την ψήφιζε. Ερώτηση... Τρίτον, τρίτον <μμ>. διαφορετικές απόψεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ όπως ξέρετε υπάρχουν. Αλλά έχω την αίσθηση ότι κανένας κορυφαίος του ΣΥΡΙΖΑ ή της κυβέρνησης, δεν θα τραβήξει το χαλί από τον Τζίπρα, δεν θα ευνοήσει την πτώση της κυβέρνησης, δεν θα τροφοδοτήσει το σενάριο της σύντομης αριστερής παρένθεσης. Μου τα λέτε κανένα κορυφαίο, ναι, κάτι έχετε στο μυαλό σα για να τα λέτε αυτά. Κανένα κορυφαίο δεν θα τραβήξει. Εννοείται δηλαδή ότι άλλο θα κάνει ένα κορυφαίο που έχει και μεγαλύτερη βαρύτητα αναφυσβήτητα και άλλο κανένα ας πούμε εκεί καμία συνιστόσα και να ας. πει καμία κουβέντα. Εννοώ κύριε, ε, το κύριε καλά, γιατί... είναι... αυτό που λέω και συνήθω μιλάω με σαφήνεια. Εντάξει, έτσι εγώ και εγώ με ακρίβεια. Λέω ότι. Φυσικά μιλάτε με ακρίβεια. Ο Τσίπρα, η κυβέρνηση με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ δίνει αυτή τη στιγμή και, και ευτυχώ και με τη στήριξη τη πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και εύχομαι να με το τρώγει το δίνει μια μάχη. Δεν λέω εύχομαι, λέω πιστεύω, εκτιμώ. Πιστεύω. Εκτιμώ. Ότι δεν δηλαδή, θα αυτή την ώρα δίνουμε μια μάχη απέναντι στου Ταλιμπάν του νεοφιλελευθερισμού που θέλουν τη χρεοκοπία τη χώρα, την ταπείνωση τη κυβέρνηση, το να σταλεί ένα μήνυμα τιμωρία. Την πλήρη υποταγή θέλουν Θέλουν την πλήρη υποταγή και να σταλεί ένα μήνυμα τιμωρίας ότι όχι σι... όσοι ψηφίζουν αντίθετα από ό,τι θέλουν αυτοί είναι ο φιλελεύθεροι Ταλιμπάν, θα τιμωρείται ο λαός τους για να ακουστεί στην Ιταλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία. Αυτή την ώρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, σύσομος ανεξάρτητα από διαφορετικές απόψει στηρίζει αυτή την προσπάθεια να έχουμε την καλύτερη δυνατή. Ωραία, εξέλιξη Επι... και συμφωνία. τώρα αυτό που είπε η κυρία Σπουράκη, ότι η κουβέντα που γίνεται γίνεται γύρω στο 19% για το ΦΠΑ. Είναι σοβαρό πράγμα. Κοιτάξτε, κύριε Καμπουράκη, δεν θα πω τίποτα αυτή τη στιγμή που να δυσκολέψει τη διαπραγματευτική μάχη που δίνει η κυβέρνηση και προσωπικά ο Τσίπρα, διότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρα διευθύνει την διαπραγμάτευση. Mm. Την mm. έχει πάρει εντελώ επάνω του και όλο το οικονομικό επιτελείο κινείται με την μπαγκέτα του Τσίπρα Ρε, αυτό ε, ε, που ε, θέλω ε, να πω ναι. αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρώτον όλοι μας και ιδιαίτερα τα κόμματα που μας πίεζαν για να έχουμε συμφωνία και μας κατηγορούσαν ότι θα φέρουμε τη χώρα στα βράχια θα τη γυρίσουμε στη δραχμή, θα χρεοκοπήσουμε και θα έχουμε χαρτί υγείας θα λοιπόν, θα Τώρα πρέπει, είναι... θα πρέπει yeah. να περιμένουν Τη συμφωνία για να την αξιολογήσουν. Μέχρι τότε ακούγονται πληροφορίε, σενάρια, ναι, υπάρχουν ναι, επιδιώξει. Ναι, ναι. Εγώ δεν συμβάλλω σε αυτή τη σεναριολογία προσωπικά. Θα σα πω, δεν είναι σεναριολογικό. Αυγή μόλι τε. Τη σελίδα του προβάλλω. Ναι, ναι, εδώ ναι, είχε ναι, μια σειρά μέτρων. Δεν είναι σεναριολογικό. Δεν είναι σεναριολογικό όλα. Συναριολογίε. Ναι, το δεύτερο, ναι, που, το δεύτερο ναι, που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώ πέρα από τη σκληρή διαπραγμάτευση με του έξω, μία από τι πιο δύσκολε δουλειέ αυτή τη κυβέρνηση είναι να προσπαθήσει να απενεργοποιήσει την άρκη που συνειδητά έστησε στη χώρα και την έθαψε στα 20 εκατοστά κάτω από το έδαφο η προηγούμενη κυβέρνηση. Τι έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, Έφερε δύο μήνε πιο μπροστά την προεδρική εκλογή, γιατί δεν ήθελε, δεν άντεχε, δεν μπορούσε να κλείσει την πέμπτη αξιολόγηση, η οποία είχε ξεκινήσει από τον περασμένο Μάιο. Δεύτερον, Είχε μεθοδεύσει τα πράγματα έτσι ώστε, σύμφωνα και με τον κύριο Σταϊκούρα, να υπάρχει ταμιακό έλλειμμα περίπου 400-500 εκατομμύρια ευρώ στι 24 Φεβρουαρίου. Το επιβεβαίωσε ο κύριο Σταϊκούρα προχθέ στη Βουλή. Τρίτον, δέσμευσε όλα τα κονδύλια του ε, νέου ΕΣΠΑ, του τέταρτου κοινοτικού πλαισίου, για να μην μπορούν να γίνουν αξιοποιήσει αυτών των κονδυλίων, παραδείγματο χάρη για την αντιμετώπιση τη κοινωνική κρίση αρνήθηκε την πρόταση των Ευρωπαίων, των δανειστών, για εξάμηνη παράταση και είπε δώστε μόνο δύο μήνες, γιατί έβλεπε, δράμικα, έβλεπε μέρα τις παράτες. δημοσκοπήσεις και έλεγε αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ <laughs> να πατήσει <laughs> την άρκη. Εμείς, λοιπόν, τώρα προσπαθούμε και να απενεργοποιήσουμε την άρκη και να πετύχουμε την καρδιά δυνατή συμφωνία και επειδή γίνεται και μία σύγκριση από την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας δεν το έκανε η κυρία Σπυράκη ανάμεσα στο mail χαρδούβελη και στα συζητούμενα σήμερα μέτρα θυμίζω το εξή. ότι καλά, το mail χαρδούβελη κλείνω σε 20, δεύτερα. Σε 20 δεύτερα το mail χαρδούβελη δεν ήταν η συμφωνία Ο, και, ήταν και η, η εμπειρία πυράδες. δείχνει ότι σε σχέση με τι αρχικέ προτάσει των κυβερνήσεων Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, η συμφωνία έκλεινε τρει, τέσσερι, πέντε φορέ επάνω. Κυρία Σπυράκη. Θα ξεκινήσω το τελευταίο, γιατί συμφωνώ απολύτω με τον κύριο Αντιπρόεδρο το mail Χαρδούβελ δεν ήταν η συμφωνία. Ήταν όμω η δική μα κόκκινη γραμμή και για την ιστορία. Το Μέλι Χαρδούβελη περιλάμβανε αύξηση του ΦΠΑ μόνο στα ξενοδοχεία.